Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Μιλώντας εκ μέρους της διοίκησης του Προμηθέα, σας καλωσορίζω σε αυτό το μαγικό χώρο πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, για την πρώτη δική μας συνάντηση με ΡΙΤΑ Basket, International Basketball Gathering, ένα θεσμό που φιλοδοξούμε να πραγματοποιείται στην Πάτρα κάθε χρόνο. Μια ημερίδα που στόχο έχει να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για το μπάσκετ, κυρία της Ακαδημίας του Μπάσκετ, τον τρόπο λειτουργίας μιας ακαδημίας και την ιδιαίτερη προσοχή και το ενδιαφέρον που πρέπει να εστιάσουμε σε ό,τι αφορά τους μικρούς αθλητές μέλη των ακαδημιών. Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για την ανάπτυξη του αθλήματος. Φέτος η ημερίδα ανοίγει τα φτερά της και φιλοξενεί τρεις από τις καλύτερες ακαδημίες της Ευρώπης και τους υπευθύνους των ακαδημιών της Virtus Bologna, τον κύριο Βέκη, του Ερυθρού Αστέρα, τον κύριο Σμίλιανιτς και του Στέλλα Τζούρα, κύριο Ρώση. Welcome, gentlemen. Παράλληλα, κοντά μας θα είναι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός κύριος Κώστας Μίτσας, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη για το δικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα του Προμηθέα Νους. Η ημερίδα φιλοξενεί ομιλητές που θα αναφερθούν σε θέματα φυσιολογίας, ιατρικής και πρόληψης τραυματισμών, όπως τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο, αυτοπαιδικό και γιατρό του Προμηθέα, τον κύριο Ηλία Τσέπη, καθηγητή στα ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο θέμα των εργομετρικών, το γυμναστή μας κύριο Παναγιώτη Σταυρόπουλο, ο οποίος θα σας μιλήσει για ένα νέο πρόγραμμα το οποίο λειτουργούμε στις ακαδημίες μας. Εκλεκτή παρουσία θα είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Σούρης Μαρκόπουλος, ο καταξιωμένος και αγαπητός όλους μας προπονητής του μπάσκετ, ο οποίος θα αναφερθεί στο πώς εντάσσεται την νεαρή αθλητές στις ανεργές ομάδες. Στόχος είναι να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώσεις πάνω στο μπάσκετ, να δούμε πώς λειτουργούν άλλες ομάδες και άλλα κλαμπ από διάφορα μέρη, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο, να δούμε και να συζητήσουμε ιδέες που βοηθούν στην εξέλιξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ΕΟΚ, το Αρχαιολογικό Μουσείο για την εξαιρετική φιλοξενία και όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή και είναι σήμερα μαζί μας. Αξίζει να πούμε ότι ήταν τόσο μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή. Αυτό δείχνει το πόσο πολύ έχει σημασία η σημερινή εκδήλωση και μας δείχνει τον δρόμο τον επόμενο χρόνο να το επαναλάβουμε για να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε τώρα το πρώτο μέρος της ημερίδας, αφού πρώτα δώσω το λόγο στον κύριο Τάκη Πετρόπουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Πατρέων και υπεύθυνο του αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω κάτι προσωπικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε παλιούς συμπαίχτες, συνεργάτες και αντιπάλους προπονητές. Και έτσι όπως καθόμουν μπροστά και περνούσαν, ήταν σαν άνθρωπα τη ζωή μου σε ταινία. Ο καθένας από εσάς, σας αγαπώ πολύ, σας εκτιμώ. Έχουμε κρατήσει η πατρινή μπασκετική οικογένεια πολύ ψηλά το επίπεδο, ειδικότερα σε ζητήματα είδους. Και είμαι υπερήφανος που σας έχω φίλους, σας είχα συναθλητές και ήθελα να εκφράσω έτσι δημόσια με αυτή την ευκαιρία τα συναισθήματά μου. Εκ μέρους και θεσμάτων του Πατρέου Κώστα Πελεκλίδη, καλωσορίζω στην πόλη μας τους φίλους από την Ιταλία και τη Σερβία που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται εδώ, αλλά και όλους τους άλλους που βρίσκονται στην πόλη μας είτε για να παρακολουθήσουν είτε για να μιλήσουν σε αυτή την ημερίδα από τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια στο Δυτικό Συμβούλιο του Προμηθέα για αυτές τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Νομίζω ότι εξελίσσει τα πράγματα, πάει μπροστά. Θα πω, επειδή δεν θέλω να θεωρηθώ και κόλακας, θα πω μόνο ότι η θυελώδης είσοδος του Προμηθέα αρχικά στο Πατραϊκό και σε δεύτερη φάση στο ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ επίπεδη και είναι πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικά και πολιτιστικά το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει στον αναπτυξιακό τομέα. Και επειδή σε αυτό το τομέα έχω δουλέψει πάρα πολύ και πιστεύω ότι ξέρω και εγώ πέντε πραγματάκια, μπορώ να το εκτιμήσω ιδιαίτερα. Συγχαρητήρια λοιπόν και γι' αυτό φυσικά
και για την πορεία του Προμηθέα στο μεγάλο μας πρωτάθλημα και φυσικά για την επιτυχία του στο Πανελλήνιο Εθνικό Πρωτάθλημα και τις διεκδικήσεις που τα τελευταία χρόνια έχει σε αναπτύξει από αυτό το επίπεδο. Εύχομαι να έχει τη δύναμη, να επιδείξει σταθερότητα και να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Να μιλήσει για την πρόβλημα των τραυματισμών. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα για να μοιραστείτε μαζί μας προβληματισμούς και σκέψεις πάνω στο άθλημα το οποίο αναπάμε. Εγώ θα κάνω μια εισαγωγή σε σχέση με πρόληψη των τραυματισμών, αυτό που φοβόμαστε όλοι σχετικά με το άθλημα, με το κάθε άθλημα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω δείχνοντάς σας αυτόν εδώ τον παίκτη, τον Derrick Rose, τον γνωρίζουμε όλοι. Ο Rose νούμερο 1 draft το 2008 και MVP το 2011. Ένας εξαιρετικά δυνατός και ταλαντούχος παίκτης. Από το 2012 και μετά άρχισε να τραυματίζεται, να κάνει συνολικά 4 χειρουργία και στα 2 του γόνατα και στην ουσία το άστρο του και η καριέρα του να βρίσκεται σε φθήνουσα πορεία. Ακόμα και τώρα είναι τραυματίας. Τι συμβαίνει λοιπόν με κάποιους παίκτες και τραυματίζονται από μόνοι τους χωρίς κάποιο εμφανές ατυχές γεγονός, χωρίς κάποιο ατύχημα? Είναι θέμα τύχης όντως αυτό το πράγμα ή υπάρχουν κάποιοι προδιαθεσικοί λόγοι και παράγοντες? Και αν ναι, μπορούμε να τους εντοπίσουμε, να τους προβλέψουμε και να τους αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της μπασκετικής ανάπτυξης του αθλητή από τα πρώτα χρόνια ενασχόλησης με το άθλημα? Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι το μπάσκετ είναι ένα αερόβιο αλλά και αναερόβιο άθλημα. Περιλαμβάνει κινήσεις και ενέργειες πολύ ψηλής έντασης, όπως είναι το άλμα, η αλλαγή κατεύθυνσης, η τρίπλα, το σκριν, σε συνδυασμό με χαμηλής έντασης ενέργειες, όπως είναι το περπάτημα, το σταμάτημα, το τζόκινγκ. Το ότι λέμε ότι είναι ένα σπορ που περιλαμβάνει αναερόβιες κινήσεις, σημαίνει ότι υπάρχουν διαστήματα, μικρά σε διάρκεια, όπου η ένταση φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο σημείο, η ένταση του μυός και του αθλητή. Σε αυτό το επίπεδο ο μυς δεν χρειάζεται εκείνη τη στιγμή οξυγόνο και αιματική παροχή να λειτουργήσει και έτσι μπορούν να γίνουν εφικτές ενέργειες μεγάλης έντασης. Αυτό όμως σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ο μυς πρέπει να ξεκουραστεί μετά από αυτές τις ενέργειες. Γι' αυτό και είναι ένα άθλημα το οποίο επιτρέπει οι παίχτες σιγά σιγά να ξεκουράζονται, να περπατά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να βγαίνουν έξω να ξεκουράζουν το time out. Συγκεντρωτικά, ένας παίχτης για να μπορεί να πετύχει σε αυτό το άθλημα πρέπει να έχει μεγάλη έκρηξη στην κίνηση, κατά τη διάρκεια του άλματος και της απογείωσης έντονη ενέργεια, ταχύτητα, ευκινησία, με χωρίς την μπάλα. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν κάποια στιγμή κόπωση. Είτε η κόπωση αυτή είναι οξία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε είναι χρόνια κόπωση, μαζεύεται. Και ας παίξει κατά τη διάρκεια της περίοδου, εμφανίζει μια κόπωση. Και εμείς λοιπόν ψάχνουμε να δούμε τεχνικές να το προσδιορίσουμε αυτό το πράγμα και να το εντοπίσουμε και να το αποτρέψουμε. Και να αποτρέψουμε και τους τραυματισμούς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα παίκτη φέτος, τον Τζέρεμι Λι, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, κοιτάξτε την έκφρασή του «I am done», λέει, τελείωσε. Δηλαδή συνειδητοποιεί ότι αυτό που έκανε μέχρι τότε τελείωσε ή αλλάζει πορεία. Έτσι, ένας τραυματισμός είναι τροχοπέδι για ένα παίκτη. Δεν είναι κάτι απλό το οποίο θα το θεραπεύσουμε, ένας μούσο τραυματισμός και θα πάμε παραπέρα. Στις περισσότερους τραυματισμούς στο μπάσκετ, όπως και σε κάθε άθλημα, υπάρχει κάποιος βιομηχανικός λόγος για να συμβεί αυτό το πράγμα. Είτε φυσικός, είτε κινησιολογικός.
Και όσο αναπτύσσουμε την τεχνολογία και τρόπους να το παρατηρήσουμε, μπορούμε να το προβλέψουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό και να προβλέψουμε τους τραυματισμούς είναι να κοιτάξουμε λίγο τις κινήσεις που γίνονται για το μπάσκετ, το κάθε άθλημα και ειδικά για το μπάσκετ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Τζαβάρι Πάρκερ, ο οποίος παθαίνει τον πρώτο χιαστό. Πολύ δυνατός παίχτης, πολύ ταλαντούχος παίχτης, εδώ πατάει και παθαίνει χιαστό. Μόνος του. Δεν τον ακούμπησε ο αμυντικός, δεν τον χτύπησε, δεν τον έσπρωξε. Υπάρχει κάτι λάθος από την κίνηση. 4 πράγματα εγώ θα αναπτύξω σήμερα, θα πω, που νομίζω ότι συνολικά μπορούν να μας δώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό της πρόληψης πάνω στους τραυματισμούς, ειδικά των κάτω άκρων. Το ένα είναι η προσγείωση. Το πώς προσγειώνεται ο παίκτης. Το να προσγειωθούμε με λάθος τρόπο σημαίνει ότι οι αρθρώσεις του κάτω άκρου, το ισχύο, το γόνατο, η υποδοκμηνική, θα πάρουν ενέργεια, η οποία πολλές φορές είναι 10 φορές μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος. Αν αυτό γίνει και με τεντωμένο το πόδι, αν για τη διάρκεια της προσγείωσης το πόδι, το ένα ή και τα δύο, συνήθως το ένα είναι τεντωμένο, φανταστείτε πόσο με αυτές τις 10 φορές το βάρος του σώματος, πόσο πολύ ασκείται πάνω στην άρθρωση του γόνατου. Ασκείται δύναμη ενός τόνου, με λάθος τρόπο. Αυτό λοιπόν κάνει ο ρόλος. Αυτό έκανε. Αυτό είχε μάθει από παιδί να κάνει. Να προσγειώνεται με τεντωμένο το πόδι. Και όταν ήταν μικρός, αυτό δεν πείραζε. Πώς να το κάνει. Μεγαλώντας όμως κάποια στιγμή, η καταπώνηση άρχισε να συσσωρεύεται και υπήρχε κάποια στιγμή τραυματισμός. Το να προσγειωθεί κανείς με τεντωμένο το πόδι σημαίνει ότι η δύναμη εφαρμόζεται κατευθείαν στις αρθρώσεις και δεν απορροφάται από το μυϊκό σύστημα γύρω-γύρω. Επιπλέον, τεντωμένο πόδι μαζί με προσγείωση στη φτέρνα το αυξάνει ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, κάποιοι παίκτες έχουν μάθει να τρέχουν ή και να προσγειώνονται πάνω στη φτέρνα. Ή να έρχεται σε γρήγορη επαφή η φτέρνα του με το έδαφος. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο συνήθως παίζεται στις μύτες των ποδιών. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εδώ λοιπόν η λάθος προσγείωση με τεντωμένο πόδι και στη φτέρνα είναι αυτό που οδηγεί στον τραυματισμό. Το βλέπουμε. Η ιδανική προσγείωση λοιπόν ποια είναι? Είναι η ήπια, η σταδιακή προσγείωση, η οποία γίνεται στο μπροστινό μέρος του ποδιού, στο φόρτο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τον Ράσελ Βέστρουμ και εδώ τον Λεμπρόν, οι οποίοι έχουν αναπτύξει από πολύ μικρή, γιατί αυτό δεν το σκέφτεται κανείς, το αναπτύσσει, το διδάσκεται και εδώ είναι ο ρόλος μας, να πατάνε και να προσγειώνονται και να τρέχουν στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Οπότε όλη η δύναμη αποσβαίνεται. Α, αποσβαίνεται. Ο ρόλος, φτέρνες. Έτσι λοιπόν, η επαφή της φτέρνας με το έδαφος με κάποιο τρόπο πρέπει να καθυστερεί. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι δυνατόν. Να πατήσουμε καλά στο πόδι και να πατήσουμε στο μπροστινό μέρος και στα δύο πόδια μαζί κλπ. Θα βρεθεί ο παίκτης σε μια άσχημη θέση. Πάλι έχει μάθει, μαθαίνει στην πορεία της εκμάθησής του στην Ακαδημία, από εκεί που θα του μάθει σωστά τον μπάσκετ από μικρό παιδί, να αναπτύσσει κάποιους τρόπους να την γλιτώνει, ας πούμε. Τέτοιοι τρόποι είναι γρήγορα βήματα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, να μοιραστεί το πόδι. Γρήγορα βήματα εδώ. Νιώθω ότι δεν πατάει σωστά και κάνει μικρά βήματα και εδώ το ίδιο ή θα προσγειωθεί με τα δύο πόδια στο επόμενο, θα τα ανοίξει τα πόδια να μοιράσει τη δύναμη και την ένταση. Πολλές φορές η πτώση είναι η καλύτερη λύση. Αν το να πατήσουμε σε ένα πόδι τεντωμένο και στη φτέρνα, μαθαίνουμε και να πέφτουμε. Δεύτερο, πολλοί αθλητές στην έκρηξη της κίνησής τους και στην προσγείωσή τους
φέρνουν τα γόνατά τους σε πλαισότητα όπως θέλουν. Δηλαδή, έρχονται προς τη μέσα μετά από τον άξονα του σώματός τους, στρίβοντας και τα ισχύα προς τα έσω. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τον Kevin Durant πώς έχει μάθει. Δεν έχει πάθει τίποτα, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος δημιουργεί ένα στρες πάνω στα γόνατα. Κατά καιρούς χωράει διαφορές του γονατίδες. Στρεσάρονται τα γόνατα σε αυτή τη θέση. Αυτή η θέση είναι και κατά τη διάρκεια του άλματος και κατά τη διάρκεια της αλλαγής κατεύθυνσης. Είναι ασθενή θέση. Ο χιαστός αντιστέκεται σε αυτή τη θέση. Και κάποια στιγμή θα συμβεί η ρήξη. Joel Embiid. Ψηλός, αθλητής, 15 χρονών ξεκίνησε τον μπάσκετ, Νιγεριανός. Δεν έμαθε κάποια πράγματα σωστά. Τραυματίζεται και αυτό συχνά. Είναι πολύ νέο, 22-23 χρονών, μεγάλο ταλέντο. Τραυματίζεται. Έχει ένα λάθος τρόπο προσγείωσης. Αυτό λοιπόν που έλεγα πριν, ότι ο πρόσωπος και αυτός αντιστέκεται σε αυτή τη δύναμη, οπότε αυξάνεται η πιθανότητα του τραυματισμού. Πολλοί λοιπόν που κόβουν το χιαστό από μόνοι τους, κοιτάξτε εδώ που πάει το πόδι του Ντουράντ. Αυτά λοιπόν διδάσκονται. Τα γόνατα κοιτάνε μπροστά. Διδάσκονται στο γυμναστήριο, διδάσκονται στην ακαδημία και μαθαίνονται και καταγράφονται στον εγκέφαλο ώστε να βγαίνουν αυτόματα. Το τρίτο. Σε συνδυασμό, αυτό μπορεί να γίνει και σε συνδυασμό. Κατά την αλλαγή κατεύθυνση, το οποίο είναι ένα πολύ συχνό πράγμα που γίνεται στο μπάσκετ και στο γρήγορο μπάσκετ, το πέλμα, το πόδι, πρέπει να κοιτάζει προς τη μεριά της κατεύθυνσης. Όταν λοιπόν ο παίκτης αλλάζει κατεύθυνση και αποφασίσει να αλλάξει κατεύθυνση, αν το πόδι μείνει στην αντίθετη κατεύθυνση και κολλήσει κάτω, τότε θα τραυματιστεί. Τότε θα πάθει χιαστό. Εδώ λοιπόν το αριστερό του πόδι κοιτάζει προς τα αριστερά, ξαφνικά αποφασίζει να γυρίσει δεξιά, το πόδι μένει κολλημένο προς τα αριστερά, φεύγει σε βλεσότητα και παθαίνει χιαστό. Κοιτάξτε τα πόδια εδώ του Irving, πώς αλλάζουν γρήγορα. Από δεξιά, αριστερά και τα δύο μαζί. Πατάει στο μπροστινό μέρος του ποδιού και χορεύει μετακινώντας τις μύτες των ποδιών του. Αριστερά και δεξιά. Δεν μένει το ένα πόδι δεξιά και το άλλο αριστερά. Νίκος Γκίκας. Αυτό ακριβώς. Πώς το δεξί του πόδι κατευθείαν, πριν σκάσει την μπάλα για την αριστερή τρίπλα, κατευθείαν έχει κοιτάξει προς αριστερά. Αν μείνει στην αντίθετη κατεύθυνση, θα είναι επιρρεπής ο τραυματισμός. Το ίδιο και ο Χολ. Ήδη ακριβώς σκηνή, ήδη ακριβώς στάση. Αλλάζει την κατεύθυνσή του με την τρίπλα κάτω πίσω από τη μέση και το δεξί πόδι έχει ήδη κοιτάξει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κοιτάξτε το. Μπροστά, στο φόρφο, το όλη κίνηση. Στο πρώτο, το δεύτερο τελικό, το play-offs, τον άφησε 3 μέτρα μπροστά στο πλαίσιο. Εδώ νεαρός ακαδημίας μας, πριν φτάσουμε στο σημείο να το διδάξουμε πώς να σουτάρει και πώς να τεφλάρει, πρέπει να το διδάξουμε αυτό το πράγμα. Ήδη φορεί μια επιγονατίδα το παιδί, όσο την ηλικία. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι λάθος συμβαίνει. Και ο Τζαμπάρι Πάρκερ παθαίνει και αυτό για το πρώτο. Μένει το πόδι του κολλημένο αριστερά, κίνηση το προς τα δεξιά, λεσοπήρε το γόνατο και παθαίνει και αυτό. Και τελευταίο, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, πολλοί αθλητές έχουν μάθει να ρίχνουν το κέντρο βάρους τους μπροστά και να παρεκτοπίζονται οι κνήμες και τα γόνατά τους, όπως λέμε, κατά τον κατακόρυφο άξονα μπροστά από τα δάχτυλα. Αυτό λοιπόν επίσης δημιουργεί διάταση και ένταση στις δομές του γόνατος και στο χιαστό και στο τετρακέφαλο και στον επιγονατιδικό τένοντα. Ο παίκτης δηλαδή μπαίνει σε μεγάλο ρίσκο να τραυματιστεί σε αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση κοντράρεται από τον πρώτο χιαστό. Ενώ εδώ
Έρχεται λοιπόν ένα παίχτη ο οποίος κάνει άλματα, 50 άλματα ενδεχομένως σε κάποιο μάτς παραπάνω, επαναλαμβανόμενα προπία στο γόνατο, με το λάθος τρόπο, καταπώνηση. Και κάποια στιγμή θα έρθει η ρήξη. Και εδώ. Και εδώ, ο Τζέρεμι Λίν. Πατάει μπροστά το γόνατο και κόπτει το μαθητικό του. Για να το αποφύγουμε αυτό, δουλειά πάλι στο γυμναστήριο, με βίντεο τα οποία και εκμάθηση που θα περάσει στο μυαλό του αθλητή, για να βυθιστεί ο αθλητή, για να βυθίζεται στην προσγείωση μέσα στα ισχύα του. Εδώ βυθίζεται μέσα στα ισχύα. Το γόνατο, τα γόνατα δεν ξεπερνάνε στο μπροστινό μέρος των δακτύλων. Το μας θα πει ο Ισαυρόπουλος μας. Εκμάθηση λοιπόν του μυαλού μας να μην κάνουμε προσγείωση με το δεδομένο πόδι, τα γόνατα σε βλεσότητα, να μην κοιτάζει το πόδι στην αντίθετη κατεύθυνση, ο άκρος πόδι στα δάχτυλα, στην αντίθετη κατεύθυνση της κίνησης και τα γόνατα να μην περνά στην κατακόρυφη των προσωπικών μέρων των δαχτύλων. Εκπαίδευση του μυαλού και δουλειά στην προσωπική μέρα του πόδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αβαντόπουλο. Νομίζω ότι μια εκπληκτική παρουσίαση και καλό θα είναι όλοι μας, όλοι σας πιο πολύ να τα πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη γιατί η πρόληψη των τραυματισμών στην νεαρή ηλικία είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Στη συνέχεια είμαι ο κύριος Τσέπης Ηλίας, αναπληρωτής καθηγητής ψυχοθεραπείας στο τμήμα ψυχοθεραπείας του ΘΕΗ Δυτικής Ελλάδας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρώπινης Αξιολόγησης Αποκατάστασης. Και είναι και ψυχοθεραπευτής στην Εθνική Ομάδα Ποπηλασίας και στην Πάπιο Ανίνων. Θα έρθει να μας μιλήσει, μάλλον ήδη να μας μιλήσει, με τίτλο το με θέμα μάλλον έλεγχο φυσικής απόδοσης και κριτήρια ασφαλούς συμμετοχής στο μπάσκετ. Να τονίσω ότι με τον κύριο Τσέπη συνεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο περίπου, γιατί τελούμε την άμεση συνεργασία Προμηθέας μαζί με τα ΤΕΗ και με τον ίδιο προσωπικά για τις μετρήσεις. Τις εργονομικές μετρήσεις όλων των αθλητών και αδερφή και φοιτητική και παιδική μας ομάδας. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω αλλιώς παρά συγχαίροντας την φοιτητική ομάδα για την τεράστια επιτυχία που έφερε, που έρχεται να συμπληρώσει τη συνεχιζόμενη επιτυχία της ανδρικής ομάδας και το να αριστεύει ένα κλαμπ σε όλα τα επίπεδα, μόνο τυχαίο δεν είναι. Απαιτείται συντεταγμένη προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων που δουλεύουν ημερών με συγκεκριμένο στόχο. Επίσης, είναι χαρά μου που συμμετέχω σε αυτή την πρώτη, λέει, αφήσα το ΦΕΣ. Είμαι σίγουρος με την νοοτροπία που εκδοτεί στο κλαμπ και μπορώ να το πω αυτό γιατί συνεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Κάποια στιγμή εκεί θα είναι 10th, 20th, θα είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτής της προσπάθειας. Ας μπω στο θέμα, λοιπόν, που είναι η αξιολόγηση πριν και μετά την αγωνιστική περίοδο. Γιατί αξιολογούμε? Είναι κάτι τετριμένο και δεδομένο. Και σε ατομικά και σε ομαδικά αγωνίσματα η αξιολόγηση του αθλητή είναι κάτι πλέον που δεν το αφιστεί κανείς, αλλά μήπως είναι κάτι που πολλές φορές το κάνουμε από συνήθεια. Ποιοι είναι οι στόχοι? Και οι στόχοι είναι διτοί. Είναι αυτοί που φαίνονται εκεί. Ένας είναι να αξιολογήσουμε τις ικανότητες με σκοπό να βελτιώσουμε τον αθλητή, τις αθλητικές ικανότητες. Και ένας άλλος στόχος είναι να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε παράγοντες που προδιαθέτουν για τραυματισμό, που βάζουν κάποιους αθλητές σε ρίσκο μεγαλύτερο. Γιατί ο αθλητισμός από μόνος του εμπεριέχει τον τραυματισμό και την αύξηση των φορτήσεων. Στο πρώτο λοιπόν σκέλος σκοπό έχει αυτή η προσπάθεια να υποστηρίξει το γυμναστή, το προπονητή για το πρόγραμμα βελτίωσης των αθλητικών ικανοτήτων και το δεύτερο έχει να κάνει με την πρόληψη του τραυματισμού αλλά και τη δευτερογενή πρόληψη, το επανατραυματισμού σε περιπτώσεις που είμαστε στην πορεία του κατάστασης. Και αυτό αρκεί να γίνεται 2 με 3 φορές ετησίως. Η αθλητική απόδοση την οποία κοιτάμε να αποτελικοποιήσουμε μέσα από αυτά τα τεστ, στην ουσία, όπως γνωρίζετε,
ενσωματώνει σωματικές και ψυχοπνευματικές ικανότητες. Φυσικά για την ατομική βελτίωση, αλλά και την ομαδική. Με καλύτερα ατομικά υλικά φτιάχνεις καλύτερο σύνολο αν το χειριστείς κατάλληλα. Όμως, αυτό το τρίπτυχο το οποίο θα αναλύσω στη συνέχεια, είναι το ότι για να συμβούν αυτά πρέπει να υπάρχει υγεία. Και η υγεία είναι αλληλένδετη με τη σωστή προπόνηση. Ένας αθλητής που τραυματίζεται, ένας αθλητής που ασθενεί, δεν μπορεί να προπονείται σωστά. Και είναι αλληλένδετη επίσης με την ύπαρξη ιστορικού τραυματισμού και με την προσπάθεια να προλαμβάνουμε όσο μπορούμε αυτόν τον τραυματισμό. Και βέβαια πάνω σε αυτά έρχεται να επιδράσει ο αθλητικός τρόπος ζωής, το όλο σύστημα υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι, το κλαμπ, οι μάνατζερ. Και στο διατάφτα λοιπόν, στη συνεργασία μας με την ΚΑΕ Προμηθέας, στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διδυτικής Ελλάδας, κάναμε μια σειρά από δοκιμασίες που είχαν αυτούς τους δύο σκοπούς. Κάποιες να αποκωδικοποιήσουν την αθλητική επίδοση και κάποιες να εστιάσουν στην πρόληψη των τραυματισμών. Για την αθλητική επίδοση γίνανε άλματα σε όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί το μπάσκετ έχει σε όλες τις κατευθύνσεις κινήσεις και άλματα. Και κατακόρυφα και μπροστά και πλάγια έγιναν δυναμομετρήσεις των βασικών μειών κλειδιά για το γόνατο και το ισχύο. Επιταχύνσεις και δρομική αντοχή μέσα από το παλίνδρομο τεστ. Η πρόληψη των τραυματισμών τώρα ελέγχθηκε, προσεγγίστηκε μάλλον, μέσα από ευληγησία, μέσα από έλεγχο σταθερότητας του κορμού, την ικανότητα να ελέγχει κανείς την λεκάνη του και την ισχυρική μοίρα, που θα δούμε και στη συνέχεια πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Ισορροπία στατική και δυναμική, άλματα και δυναμομετρήσεις. Πολλά από αυτά ριζοκαλύπτονται. Δηλαδή, ελέγχεις κάτι και μέσα από αυτό παίρνεις πληροφορία για την αθλητική ετοιμότητα και παίρνεις και πληροφορία και για την πιθανή επιρρέπεια σε τραυματισμό. Είναι, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει κανείς. Το θέμα είναι, προσπαθούμε να εντοπίσουμε προδιαθεστικούς παράγοντες. Τους εντοπίζουμε. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και θα τη δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι όμως πόση αξία έχει αυτό. Και αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφία στα τελευταία 15-20 χρόνια ειδικά, ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί φαίνεται σε διεθνές επίπεδο, όπως φαίνεται εδώ σε αυστραλούς αθλητές, ραγδαία αύξηση, ετήσια αύξηση τραυματισμών σε νέους αθλητές και μάλιστα σοβαρών. Αύξηση όχι μόνο τραυματισμών, αλλά και με εισαγωγή στο νοσοκομείο και χειρουργική επέμβαση. Το ίδιο πάλι σε άλλη μελέτη αμερικάνικη, πάλι πολύ μικρές ηλικίες. Πολύ μικρές. Και δεν είναι μόνο αυτό, το κακό συνεχίζεται, γιατί ας πούμε για τον πρόστιο χιαστό σύνδεσμο, πολύ βασικό τραυματισμό και στον οποίο αναφέρθηκε και ο κ. Παπαδόπουλος πολύ τεταμένα, ο κίνδυνος σε νεαρούς αθλητές είναι τριπλάσιος. Και μάλιστα ο επανατραυματισμός, εφόσον τραυματιστεί ο πρόστιος χιαστός, είναι και αυτός πολλές φορές πιο πάνω. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη αξία να προσπαθήσουμε αυτό το ζήτημα να το προσεγγίσουμε. Και για πιο συγκεκριμένα, τι κάναμε στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Προμηθέα. Ελέγχθηκαν συνολικά 36 αθλητές. 25 από αυτούς ήταν κάτω από 19 χρόνια και κάτω. Και επανελέγχθηκαν 19 από αυτούς τους 25 περίπου 6 μήνες μετά. Αυτό δεν είναι για να το δούμε, είναι μια γρήγορη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, πώς τα δίνουμε και πώς συντάσσουμε και κάποιες σύντομες εκθέσεις, τονίζοντας τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία. Η μέση ηλικία των αθλητών στην πρώτη μέτρηση ήταν περίπου τα 16,5 χρόνια και οι βασικότερες συγκρίσεις του πριν και του μετά μπορώ να τις παρουσιάσω στο σύντομο αυτό χρόνο μόνο σαν μέσους όρους, αλλά στην ουσία είναι εξατομικευμένη κάθε προσέγγιση. Όμως οι μέσοι όροι δείχνουν την πορεία αυτής της ομάδας μέσα από την επιγύμνασή της αυτό το πεντάμινο εξάμηνο. Και τι βλέπουμε εδώ, αυτά είναι ποσοστά, ποσοστία έτσι, της 100.
βλέπουμε ότι στον τετρακέφαλο δεξί-αριστερό και στο σοκί του μοιραίου, δεξιού-αριστερού, αναλόγως με την ταχύτητα μέτρησης που βάζει διαφορετικές απαιτήσεις και ελέγχει διαφορετικά πράγματα, είδαμε ότι αν θα έβγαζε κανείς ένα μέσο όρο, έχουμε μια βελτίωση που είναι περισσότερο από 10% στη δύναμη. Παρόμοια εικόνα στα άλματα. Τα τριπλά σε ευθεία, τα τριπλά προς τα έξω. Εδώ είναι ένας αθλητής έτοιμος να εκτελέσει ένα τριπλό άλμα προς την έξω πλευρά και ελέγχει και προς την έσω. Γιατί πρέπει αυτά να ελέγχονται σε αθλητές του μπάσκετ. Και είδαμε ότι η βελτίωση σε αυτό ήταν πάλι τις τάξεις του 6, του 7, του 10, του 12%. Επίσης, η ίδια εικόνα και στα κάθετα άλματα και μάλιστα πιο αυξημένη, ακόμη πιο βελτιωμένη αυτή η εικόνα. Και επίσης, με την πολύπλευρη αυτή αξιολόγηση της σταθερότητας του κορμού, είδαμε και εκεί ένα 10% βελτίωση. Άρα λοιπόν, σε ικανότητες κλειδιά, μέσα σε αυτό το διάστημα η ομάδα αυτή των νέων βελτιώθηκε σημαντικά. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να εξατομικεύσω τώρα, γιατί θα μπορούσαμε να δούμε και συγκεκριμένους αθλητές ότι αυτοί που είχαν σημαντικές αδυναμίες είχαν κατά κύριο λόγο τις πιο θεαματικές βελτιώσεις. Και ένα άλλο στοιχείο, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε στο πολύπλευρο της υπόθεσης, να μην βλέπουμε μόνο ένα γόνατο, ένα τετρακέφαλο κτλ. Ή μία μεζούρα πώς μετράει ένα άλμα στην ευθεία. Είναι η σταθερότητα κορμού σε σχέση με την αθλητική επίδοση. Τη λογική λέει ότι για να πηδήξει κάποιος ματιά ψηλά πρέπει να έχει γαστροκνήμιο, τετρακέφαλο, γλουτιό δυνατούς. Και όμως φαίνεται και από τα αποτελέσματα αυτά που δειλά-δειλά δείχνουν αυτά που και η βιβλιογραφία τα τελευταία 15 χρόνια δείχνει, ότι η επίδοση εξαρτάται και από τον κορμό. Και με ένα ωραίο σχήμα θα αναφερθώ και στην πορεία σε αυτό. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες τώρα που προσπαθούμε να εστιάσουμε, πώς ορίζονται, ποιοι είναι αυτοί. Είναι ένα παζλ και πάντα θα του λείπουν κομμάτια. Η προσπάθειά μας είναι αυτά τα κομμάτια που λείπουν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. Είναι πολυσύνθετο το φαινόμενο, πάντα θα υπάρχουν ελλείμματα και στην ουσία δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια αυτή τη στιγμή. Όμως, ποσοτικά, αν το κοιτάει κανείς, η ασυμμετρία είναι το βασικότερο κριτήριο. Ασυμμετρία, δηλαδή διαφορά στην οποιαδήποτε ικανότητα, δεξιού με αριστερό. Όπου υπάρχουν διαφορές σε μια γενική προσέγγιση, κάτω του 10%, είτε στη δύναμη, είτε στην αντικότητα, είτε το καθεξής, στην ουσία δεν μας χτυπάει κάποιο καμπανάκι αυτή η διαφορά, μονοψήφια. Όταν οι διαφορές είναι της τάξης του 10 με 15, αρχίζουν να χρήζουν προσοχής, πρέπει να συνεκτιμηθούν και με άλλες, μπορεί να είναι και τυχαίο ένα τέτοιο έβριμα. Αλλά όταν αυτό υπάρχει ένα 15% στο τετρακέφαλο και υπάρχει και στην αλπικότητα και εκεί πλέον αρχίζει αναλόγως να γίνει και πιο σοβαρό. Χρειάζεται όμως μια προσοχή και συνεκτίμηση. Και φυσικά, όπου είναι πάνω από 15% οι διαφορές, αυτό στην ουσία βάζει σε υποψηφιότητα ισχυρή τον αθλητή να υποστεί κάποιον τραυματισμό, είτε αρθρικό, είτε μυϊκό ή συνδεσμικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια, τα ποιοτικά, για τα οποία στην ουσία μιλούσε ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος πριν. Δηλαδή δεν είναι μόνο αν κάποιος κλωτσάει δυνατά στο δυναμόμετρο ή κάνει ένα άλμα δυνατά. Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απογείωσης και κυρίως της προσγείωσης. Και αυτά φυσικά πρέπει να ελέγχονται και μέσα και από τα τεστ προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε, γιατί ας πούμε τα αλπικά τεστ που ελέγχουμε δεν έχουν τη λογική του άλματος σε μήκος στο στίβο. Θεωρείται έγκυρο όταν ελεγχθεί η προσγείωση. Και το άλμα που γίνεται και δεν έχει την προσγείωση που θα έπρεπε, δεν θεωρείται σωστό. Άρα μέσα και στον έλεγχο τον αλπικό βάζουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όμως αυτά πολύ περισσότερο ο γυμναστής και ο προπονητής μέσα στον αθλητικό χώρο οφείλουν να εντοπίζουν και να διορθώνουν. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες
που θα μας βοηθήσουν να επιτεθούμε στο πρόβλημα. Αποδίδει όμως αυτό. Πολλές φορές χρειάζεται κάποια πράγματα να μετρηθούν για να επιβεβαιώσουν τη λογική, γιατί πολλές φορές αυτό που θεωρούμε λογικό μπορεί και να μην συμβαίνει. Ενδεικτικά θέλω να σας δείξω μία πολύ μεγάλη μελέτη που συνοψίζει ένα τεράστιο αριθμό ερευνών. Μην χάνεστε στην ουσία, εστιάστε σε αυτόν τον ρόμβο που είναι ο μέσος όρος των ερευνών και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Εδώ κάτω βλέπουμε το ένα. Είναι ένας τραυματισμός. Ας τον πολλαπλασιάσουμε, επειδή πάμε 100 με 100, έτσι. Έχουμε λοιπόν στη μονάδα 100 τραυματισμούς. 100 τραυματισμούς που συμβαίνουν μη εφαρμόζοντας κάποιο προληπτικό πρόγραμμα τραυματισμού. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκε σε όλες αυτές τις μελέτες το πρόβλημα, οι τραυματισμοί πέσανε κατά 46%. Που σημαίνει εκεί που είχαμε 100 τραυματισμούς πριν, τώρα έχουμε 54. Όπως σας είπα, δεν πρόκειται να το μηδενίσουμε το πρόβλημα, είναι πολύ παραγωγικό, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό από εκεί που είχες 100 τραυματισμούς να έχεις 46. Και αυτή η εικόνα, εδώ είναι μόνο αποκλειστικά το μπάσκετ, βλέπετε άλλα κλίματα, αποκλειστικά το μπάσκετ, πάλι η ίδια εικόνα. Αν θέλουμε να το εντοπίσουμε στο γόνατο, πάλι η ίδια εικόνα. Δηλαδή όλες οι μελέτες που κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα μιας παρέμβασης πρόληψης των τραυματισμών δείχνουν σημαντική σε βάθος χρόνου βελτίωση αυτής της εικόνας. Ο στόχος του προπονητικού team και της υποστηρικτικής ομάδας, του ιατρικού team, είναι η βελτιστοποίηση του αθλητή και της ομάδας. Αυτή όμως δεν έρχεται από τον ουρανό, έρχεται από τη γη. Χτίζεται μια πυραμίδα από κάτω. Και αυτή η πυραμίδα πρέπει να έχει το σεβασμό στην εκδήλωση, να έχει ανάπτυξη θεμελιωδών και έλεγχο. Ανάπτυξη και έλεγχο θεμελιωδών ικανοτήτων, όπως είναι η ευνηγησία, η δύναμη, η σχήση, η αντοχή. Αλλά εκεί δεν τελειώνει το πράγμα. Πρέπει όλα αυτά να μπουν στο νευρομυϊκό κομμάτι, στον έλεγχο. Δεν αρκεί να έχω ένα δυνατό τετρακέφαλο και να είμαι ευνίδιστος. Πρέπει να είναι και έξυπνος αυτός ο τετρακέφαλος, να μπορεί να ελέγξει την προσγείωση με το σωστό και όχι το λάθος τρόπο που βλέπαμε στα βίντεο πριν. Και να έχει λοιπόν υψηλού επίπεδου κινητικό έλεγχο κάποιος για να είναι λειτουργικά επαρκής. Και λειτουργικά επαρκής σημαίνει καλύτερος αθλητής, πιο αλτικός, πιο γρήγορος, αλλά και ένας ατραυμάτιστος αθλητής. Η ολιστική αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική. Βλέπετε αυτό το σχήμα που στην ουσία είναι μια στάση από ένα καρέ του βίντεο που βλέπαμε πριν. Και τι δείχνει αυτή η στάση? Δείχνει ένα πολύ κακό έλεγχο που όμως δεν έρχεται μόνο από κάτω. Αν εδώ ελεγχθεί το ισχύο και η λεκάνη, θα έρθει, αυτή είναι μια το γόνατο, ας πούμε, είναι στη μέση μιας αλυσίδας, η οποία επιβαρύνεται από όλο το βάρος και τις ροπές που δημιουργεί το σώμα από πάνω και από την εδαφική αντίδραση. Δεν αρκεί δηλαδή να φτιάξει κανείς μια πολυκλινική ένα γόνατο σωστά για να διορθώσει αυτή την εικόνα. Άρα λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, κοιτάμε να εντοπίσουμε παράγοντες θεμελιώδεις, όπως μικρές αδυναμίες κτλ. Και να δούμε και σε πιο λειτουργικό και σύνθετο πρότυπο πώς αποδίδει ο αθλητής, όπως είναι τα πλάγια άλματα που είπαμε πριν, δυναμικές ισορροπίες και ούτω καθεξής, και να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε την λειτουργική επάρκεια μέσα από σωστές. Αυτό που τόνισε πριν ο κύριος Παπαδόπουλος δεν διορθώνεται με μία συμβουλή. Είναι σαν ένας δίσκος το νευρικό σύστημα σε επίπεδο και νοτιού μυελού και εγκεφάλου και χρειάζεται χιλιάδες εγγραφές σωστές. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιμονή και διόρθωση και ξανά διόρθωση και ξανά διόρθωση και τότε τυπώνεται ένα πρότυπο καινούριο και αυτό είναι που χρησιμοποιείται και επαναλαμβάνεται πλέον. Και για να κλείσω, στην ουσία τα συμπεράσματα από όλο αυτό είναι ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου των αθλητών που κάναμε παρουσίασαν υψηλή ποικιλομορφία.
υπήρχαν μερικοί που δεν είχαν βελτιώσεις, υπήρχαν μερικοί που είχαν τεράστιες βελτιώσεις. Το ευχάριστο είναι ότι οι τεράστιες ήταν εκεί που είχαν και τα μεγαλύτερα ελλείμματα. Σαν ομάδα ήταν πολύ μπροστά από την προηγούμενη φορά. Η βελτίωση ήταν σημαντική σε παραμέτρους κλειδιά και επίσης αποδείχθηκε η σημασία του ελέγχου του κορμού και πόσο πρέπει να δουλεύει κανείς το κεντρικό πυρήνα του σώματος για να ελέγχει, ειδικά σε ένα άθλημα σαν τον μπάσκετ, που πρέπει από τη μια στην προσποίηση να ξεφορτώνεις έναν αντίπαλο, και αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει χωρίς κορμό, και από την άλλη να διαχειρίζεσαι τεράστια και απρόβλεπτα φορτία, που πάλι δεν μπορεί να γίνεται χωρίς κορμό. Και μένει το επόμενο βήμα να εξετάσουμε μαζί με το team την αποδοτικότητα, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος και να δούμε αν μπορούμε κάποια από αυτά να τα εκμεταλλευτούμε καλύτερα ώστε να συνεχίζεται αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι στο ζήτημα της πρόληψης. Προλάβαμε τραυματισμούς με αυτό? Δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν είναι δυνατό αυτό να απαντηθεί σε συλλογικό επίπεδο μέσα σε ένα ολιγόμενο διάστημα. Το να συμβούν δύο θλάσεις ή ένα διάστημα λιγότερο ή περισσότερο μπορεί να είναι και ζήτημα τυχαίο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το συνδέσαμε άμεσα με τους τραυματισμούς. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με τη γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την υφιστάμενη γνώση, και βάσει τις αρχές και τη λογική της φυσιολογίας και της εμβιομηχανικής, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Ελέγχουμε τα σωστά πράγματα και βελτιώνονται τα σωστά πράγματα. Και με αυτή τη λογική θεωρούμε ότι προσεγγίζεται με το σωστό τρόπο το θέμα της πρόληψης. Ευχαριστώ για την προσοχή. Πρώτα απ' όλα, φαίνεται, κύριε Τσέπη, ότι από τα αποτελέσματα αυτά ότι είχαμε βελτιώσει 10% μέσα σε ένα εξάμηνο, μόνο ο κύριος Σταυρόπουλος έχει κάνει καλή δουλειά. Πριν να ανέβει ο Σταυρόπουλος επάνω, πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε τον κύριο Παραγιώτη Τάκη Τσαγρώνη, ο οποίος είναι μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι τελεί υπό την αιγίδα της ΕΟΚ, η σημερινή ημερίδα, όπως και τον κύριο Μίσα. Είχε μια περιπέτεια στον δρόμο, να καθυστέρησε, να έφτασε. Στο επόμενο θέμα, ένας κύριος Σταυρόπουλος, ο οποίος ομολογουμένως, όταν διάβαζα λίγο τους τίτλους που έχει, δεν τους ξέρω, έχω καταλάβει λίγο. Νομίζω ότι ένας πολύ σημαντικός τίτλος είναι ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είναι ο γυμναστής μας στο Προμηθέα και που θέλει τα παιδιά μου. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το πρόγραμμα, το μότερο και το πώς χειρίζεται, ποια τα αποτελέσματα που έχει πάρει τον κύριο Τσέπη και πώς δουλεύει μαζί μας. Ευχαριστώ. Πρώτα να σας πω ότι ενημερώθηκα τελευταία στιγμή για το dress code και έβαλα ό,τι πιο κοντινό έχω σε γραβάτα. Δεν μοιάζει πολύ, αλλά εντάξει. Επειδή γενικά είμαστε έχουμε ένα στενό χρονικό πλαίσιο, θα ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την ομιλία λέγοντας πως μπορεί όλο αυτό να συνοψιστεί σε μία μόνο φράση και αυτή είναι το identify red flags. Αυτό σημαίνει πως κάθε ένας νέος αθλητής που έρχεται να προπονηθεί μαζί μας, που έρχεται δηλαδή στο δικό μας πρόγραμμα, κουβαλάει μαζί του κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες ρίσκου, δηλαδή αυτά τα red flags ή risk factors. Οπότε θα οδηγηθούμε λοιπόν μέσα σε δύο πιο buzzer έννοιες του strength and conditioning τα τελευταία χρόνια. Και η πρώτη είναι το fatigue, δηλαδή η κόπωση. Και όπως ήδη ακούσαμε, είναι συσσωρευτική, λειτουργεί συσσωρευτικά. Και αυτό παρουσιάζει μια λογική, γιατί οι προπονητικές εντάσεις έχουν γίνει και υψηλότερες, αλλά και ο προπονητικός όγκος, δηλαδή ο χρόνος που περνάει ένας νέος αθλητής μέσα στο γήπεδο, έχει γίνει μεγαλύτερος. Γιατί οι προπονητές φαίνεται να σκέφτονται και έχει αυτό μια λογική, ότι περισσότερο από αυτό, να κάνω περισσότερο από αυτό, θα πάρω περισσότερο από αυτό. Αυτό όμως που δεν παρουσιάζει λογική είναι ότι με τόση βοήθεια στους αθλητές και με τόση παρακολούθηση και υποστήριξη έχουμε περισσότερους πιο συχνούς τραυματισμούς και μάλιστα και πιο σοβαρούς. Σε αυτό ερχόμαστε να εισάγουμε μια άλλη έννοια, τα incorrect biomechanics, δηλαδή τα λανθασμένα κινητικά πρότυπα. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τις ιδιαιτερότητες του νέου αθλητή, που διέπουν τον νέο αθλητή και πώς πρέπει εμείς να τις χειριστούμε όσον αφορά στην προπόνησή του. Γιατί σαφώς πρέπει να αλλάξει
Δεν πρέπει να τους φερόμαστε δηλαδή σαν μικρούς ενήλικες, γιατί δεν είναι. Οπότε, αν αυτό είναι η πηγή λοιπόν όλων των δεινών, τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Και για να υπάρξει λοιπόν το συνεχές της αθλητικής βελτίωσης, θα πρέπει να εισάγουμε δύο ακόμα έννοιες. Η πρώτη είναι το screening και είναι ακριβώς αυτό που μίλησε ο κύριος Τσέπης, δηλαδή η εργομετρική αξιολόγηση, η λειτουργική εργομετρική αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει πως ένα προπονητικό πλάνο είναι τόσο καλό, όσο εγώ γνωρίζω τον αθλητή μου, όσο είναι η αξιολογήση. Στην ουσία τα εργομετρικά είναι μια δυνατότητα που μας δίνεται να γνωρίσουμε τους αθλητές μας. Και μια άλλη έννοια που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και έχει έρθει για να μείνει, φαίνεται πως είναι η παρακολούθηση, το monitoring. Αυτό τι είναι, τι κάνουμε με το monitoring. Προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε, να αξιολογήσουμε και να καταγράψουμε καθημερινά μέσω κάποιων λειτουργικών ερωτηματολογίων ως προς τους αθλητές την κόπωσή τους, άρα και την επιβάρυνσή τους. Αναγνωρίζουμε δηλαδή την προπονητική τους ετοιμότητα. Με στόχο να οδηγηθούμε στο τελικό προϊόν, που είναι το performance, δηλαδή το πώς ένας αθλητής συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο. Κάτι το οποίο φαίνεται βέβαια να έχει πολύ μεγάλη σχέση και να είναι σε συνάρτηση με το movement, δηλαδή με την κίνηση, το πώς κινείται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε πως δεν έχει πολύ μεγάλη αξία σε έναν αθλητή, νέο αθλητή, να προσπαθήσει να του βελτιώσει, ας πούμε, την αλτικότητα όταν δεν έχει βασικά στοιχεία τεχνικής. Προσγείωση, εκτείναξη, υπάρχει μεγάλο νόημα να προσπαθήσω να βάλω μέσα περισσότερη ταχύτητα όταν δεν έχω βασικά στοιχεία κινητικότητας. Όλος αυτός λοιπόν η παρακολούθηση και όλη αυτή στην ουσία η επιστήμη μας οδηγεί στη σάρκα και τα οστά της, του προπονητικού συνδυασμού, που είναι το site principle. Δηλαδή, λέμε ότι αν έχουμε έναν αθλητή, άσχετα από τι επίπεδο έχει, και ξεκινάμε από το 0, θέλουμε να φτάσουμε στο 10, στο 20%, όσο είναι για αυτό να πραγματώσει δηλαδή τη δυναμική του. Και αυτό συμβαίνει μέσω κλιμακούμενης έντασης και προπονητικού όγκου. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να σκεφτούμε αν το site principle μπορεί να δουλέψει το ίδιο καλά στους νέους αθλητές. Και αυτό σημαίνει ότι όταν έχω έναν νέο αθλητή, ο οποίος ξυπνάει 7 ώρα το πρωί, γυρνάει φαγητό, προπόνηση, μερικές φορές δεν τρώει ούτε, γυρνάει πίσω, διάβασμα, σχέσεις, κοιμάται 2 η ώρα, ξυπνάει 7, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο αποδοτικά, άρα πρέπει να εντάξουμε και εμείς αυτή τη διαδικασία στην προπόνησή του. Δεν μπορεί το site principle να δουλέψει το ίδιο καλά όταν έχω χαμηλά επίπεδα δύναμης, χαμηλή προπονητική ηλικία, χαμηλά επίπεδα συντονισμού, μια ανθρωπομετρία η οποία αλλάζει συνέχεια και πολλές φορές μάλιστα έχουμε αθλητές οι οποίοι λειτουργούν κάτω από πόνο γιατί δεν γνωρίζουν ακόμα το σώμα τους, παράγοντας κορτιζόλη σε κάθε τους βήμα. Οπότε το site principle και εκεί δεν μπορεί να δουλέψει όπως θα έπρεπε. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και επειδή αυτά επηρεάζουν τη δουλειά μας, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα, το εξαγόμενο αποτέλεσμα, έχει έρθει η ώρα να τα βάλουμε στην εξίσωση. Και μάλιστα έρχεται η ώρα να περάσουμε από το εμπειρικό, που είναι καλό και μας έχει πάει μέχρι ένα σημείο, δηλαδή τα μάτια μας. Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στην επιστήμη, δηλαδή να βάλουμε κάποια δεδομένα τα οποία είναι μετρήσιμα και είναι επαναλαμβανόμενα. Και αυτό θα μας δώσει δηλαδή την ικανότητα να προγραμματίσουμε πιο σωστά και να κάνουμε την αναπτυξιακή δουλειά πιο σωστή. Τι είναι το monitoring, δηλαδή τι μετράει το monitoring. Το monitoring μετράει κάποιους δείκτες, οι οποίοι είναι άκρως μετρήσιμοι, αλλά είναι και κάποιοι δείκτες, οι οποίοι είναι μη μετρήσιμοι, αλλά μετράνε πολύ περισσότερο. Και αυτοί είναι δείκτες όπως είναι το στρες, ερωτηματικό, μέλλοντος, σχέσεις όπως είπα μακριά από οικογένειες, και παράγοντες οι οποίοι είναι πιο μετρήσιμοι, δηλαδή κόπωση, ας πούμε ο ύπνος, πόση ώρα κοιμήθηκα. Αυτές οι διαδικασίες λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές και βλέπω εδώ πέρα και το ερωτηματολόγιο το οποίο απαντούν και είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί η ειδοποιώς διαφορά του monitoring σε σχέση με αυτό που έχουμε ή έχετε συνηθίσει είναι η εξής. Εμείς μιλάμε πάντως σε αθλητές από μια θέση ισχύως, δηλαδή θα επιβληθούμε πάνω τους γιατί είμαστε προπονητές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εδώ μπορούν να μιλήσουν οι ίδιοι χωρίς αντίλογο. Οπότε μπορούμε να πάρουμε πιο κάποιες φορές αντικειμενικά αποτελέσματα. Μάλιστα, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία τι νομίζουμε εμείς για αυτούς. Αλλά το νομίζουν ήδη για τον εαυτό τους. Γιατί εγώ μπορεί να έχω αξιολογήσει, μάλλον εμείς σαν προπονητικό staff, μια προπόνηση σαν δυσκολία 6 και αυτή να έρθει και να λύνει με 10. Εδώ υπάρχει αντιστοιχεία που πρέπει να τη δούμε.
Και μόνο τότε μπορεί ένα καλό πρόγραμμα να γίνει ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, αποστασιοποιούμαστε από αυτό και βλέπουμε τη δική της οπτική. Βέβαια, όλο αυτό δεν θα έχει και πολύ μεγάλη αξία, η αλήθεια είναι. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο το να μαζεύεις γνώση χωρίς να έχεις πρακτική εφαρμογή. Μπορεί να εκκραγείς δηλαδή. Και αν έχουμε κάποιους δείκτες μέσα από εργαστηριακές που μας δείχνουν ότι όντως έχουμε κάποια σημάδια κόπωσης, κάποιους δείκτες κόπωσης δηλαδή ανεβασμένους, και βλέπουμε ότι αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα, και βλέπουμε ότι την ίδια δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει ένα συσταγωγικά κακό monitoring, φαίνεται ότι ο αθλητής οδηγείται σε μια κόπωση. Και εδώ πρέπει να έρθουμε και να παρέμβουμε στις προπονητικές μονάδες. Όπως λέγαμε πριν, δηλαδή, μπορεί αυτός ο αθλητής να βγει από το τελειώσει την προπόνηση. Δηλαδή, να πάρει από. Μπορεί αυτός ο αθλητής να διαλλαγεί. Μπορεί αυτός ο αθλητής να κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα. Έχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μέσα από όλη αυτή την παρακολούθηση και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να οδηγηθούμε σε 5 τις πιο βασικές έννοιες στον νέο αθλητή. Και εδώ έχουμε μερικές, όπως είναι το mobility, το stability, το movement, το power και το skill. Και έχουμε υπογραμμίσει το movement γιατί στο νέο αθλητή, δυστυχώς βιαζόμαστε, αλλά το πιο σημαντικό είναι η εκμάθηση των σωστών κινητικών προτύπων. Είναι βαρετό, δεν βλέπεις άμεσα το αποτέλεσμα, είναι αυτό που πρέπει να γίνει από μικρή ηλικία. Και μάλιστα λένε ότι χρειάζονται 10.000 ώρες για να γίνει κάποιος elite, δηλαδή και 10.000 ώρες από σωστή προπόνηση, οπότε πρέπει να το προσεγγίσουμε ήδη από πολύ μικρούς. Και όχι όταν, ας πούμε, 18, 17, 16 χρονών έρχονται και πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί. Αυτό όμως που παρατηρούμε περισσότερο, όταν βλέπω κάποιον αθλητή, ένα νέο αθλητή στο γήπεδο, είναι το power, δηλαδή το πόσο ψηλά πηδάει, το πόσο γρήγορα τρέχει ή, ας πούμε, το πόσο δυνατός είναι σε επαφές. Αλλά όταν έχουμε ένα νέο αθλητή, αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι να του βάλουμε περισσότερες ασκήσεις, είναι να τις μειώσουμε. Και αυτό γίνεται για ένα λόγο, γιατί πέρα από το στρες που έχει στην καθημερινότητα, και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, δηλαδή τις ιδιαιτερότητες του, έχει να μάθει τόσα πολλά πράγματα για το παιχνίδι μέσα από τον προπονητή, που αν αυτά κάτσω και τα γράψω, είναι πιο χοντρό από το βιβλίο της ιστορίας και της βιολογίας μαζί. Και είναι και αυτά πολύ χοντρό. Οπότε, εμείς εδώ τουλάχιστον δεν βάζουμε περισσότερες ασκήσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ αποδοτικοί με τον χρόνο μας. Ο χρόνος μας στο γυμναστήριο δεν πρέπει να γίνει περισσότερος, πρέπει να μείνει ίδιος. Αλλά πρέπει να γίνει πιο στοχευμένος. Και εδώ έχουμε πάλι το movement, που είπαμε και πιο πριν, που πρέπει να είναι σε αντιστοιχεία. Δηλαδή, τα κινητικά πρότυπα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Ποιότητα η οποία θα είναι όχι τέλεια, αλλά αποδεκτή ποιότητα. Δηλαδή, ποιότητα πάνω από τα minimums. Και τα minimums τα ορίζουμε εμείς. Δηλαδή, σαν προπονητικό staff, πρέπει να διαγράψουμε μια γραμμή και να πούμε ότι από εκεί και πάνω είναι επικίνδυνο. Και εδώ έχουν τα εργομετρικά και συνεργασία με το ιατρικό τμήμα. Από εκεί και κάτω είναι αποδεκτό. Και πρέπει να πάμε και πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να φορτίζουμε ένα κινητικό πρότυπο το οποίο είναι εκτός ευθυγράμμισης alignment και εκτός τεχνικής. Κλείνοντας σιγά-σιγά, δύο τελευταίες έννοιες, το mobility και το stability, είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι παρεξηγημένες, δεν χρησιμοποιούνται όπως πρέπει και νομίζουμε ότι είναι άλλο πράγμα από αυτό που είναι. Από τα πιο σημαντικά, το mobility πρέπει να υπάρχει ένα πλήρες εύρος κίνησης. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το μήκος του μειός, αλλά είναι και οι αισθητηριακοί παράγοντες που υπάρχουν για να αναγνωρίζεται η κίνηση. Μας οδηγεί στο stability που δεν είναι δύναμη. Δηλαδή, σαν ένα αθλητή, το stability, η σταθερότητα που λέμε, δεν είναι δύναμη. Οπότε δεν πρέπει να του συμπεριφερόμαστε με τρεις δεκάρες. Οι τρεις δεκάρες από αυτές τις έξτρα προβολές δεν πρόκειται να κάνουν ούτε τα πόδια μου πιο δυνατά, ούτε να μου πάρουν το πρωτάθλημα, ούτε τίποτα τέτοιο. Ούτε τρεις δεκάρες από εκστροφή, πρόκειται να βελτιώσει τον ώμο του κορμού. Πρέπει να είναι όλα κάτω από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα στο νέο αθλητή. Ένα απόφευγμα που μου αρέσει πάρα πολύ από τον Gray Cook, move well, move often. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να κινηθείτε σωστά και μετά να κινηθείτε πολύ. Αυτή είναι η αρχή που μας διέπισαν προπονητικό staff στα αναπτυξιακά. Είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό. Και αυτά είναι τα στοιχεία μου και τελικά σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή πριν πάμε σε ερωτήσεις στο τέλος, ήθελα κάτι και μια διευκρίνηση, γιατί εμείς το δουλεύουμε, το ξέρουμε, αλλά να το καταλάβουν. Είπες ότι το monitoring είναι κάτι το οποίο παίρνουν πληροφορίες από τα παιδιά κάθε μέρα. Ναι. Θα μας πεις λίγο πώς γίνεται αυτό, ναι. Η διαδικασία, τη ρουτίνα, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Ωραία. Ας πάμε λίγο, εδώ να δούμε λίγο το ερωτηματολόγιο.
Μιλάμε για μια εφαρμογή, μιλάμε για κάτι διαδικτυακό, μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου σε καθημερινή βάση κάθε ένας αθλητής μπαίνει, απαντάει ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει να κάνει με δείκτες κόπωσης, που έχουν να κάνουν και με εκτός και με εντός γηπέδου, και είπαμε και με μετρήσιμα πράγματα, αλλά και με μη μετρήσιμα. Και προσπαθούμε εμείς λοιπόν μέσα από αυτό να προσωπικοποιήσουμε, να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε την κόπωσή του, άρα και την επιβάρυνσή του και την προπονητική του ετοιμότητα. Γιατί εμείς θα πρέπει εκεί να έρθουμε και να αλλάξουμε τον προγραμματισμό. Γιατί ο προγραμματισμός χωρίς προγραμματισμό δεν γίνεται, αλλά κανένας προγραμματισμός δεν είναι γραμμένος πάνω σε πλάκες. Και πρέπει να αλλάζει σύμφωνα με τι, σύμφωνα με το πώς οι ίδιοι νιώθουν για τον εαυτό του, σύμφωνα πώς οι ίδιοι απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Να παρακαλέσω τον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο να μας αναπτύξει το θέμα το που είναι ο ρόλος του προπονητή στην ανάπτυξη του νέου αθλητή. Κύριος Σούλης Μαρκόπουλος, προπονητής επί 20 χρόνια τουλάχιστον στην πρώτη εθνική κατηγορία, δύο φορές προπονητής της χρονιάς στην Α1 το 2009 και το 2014, κάτω από τον Πέλο Κόρατς και πολύ πολύ αγαπητός σε όλους μας. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα και ιδιαίτερα τον κύριο Λιόλιο που προσκάλεσαν σε αυτή την ημερίδα για να μιλήσω για τον ρόλο του προπονητή στην ανάπτυξη του νέου αθλητή και στην ενσωμάτωσή του στη μεγάλη ομάδα. Ας ξεκινήσουμε να δούμε όμως ποια είναι η σχέση του προπονητή με τον παίκτη. Σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το δέσιμο μεταξύ τους που μοιάζει με εξάρτηση. Ο αθλητής σου για πρώτη φορά στην νεαρή του ηλικία αισθάνεται ότι κάτι κάνει, κάτι που είναι ξεχωριστό και ίσως μπορεί να αποκτήσει κάποια διάκριση. Είναι μια πολύ ευχάριστη επιλογή που έκανε ο ίδιος και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και όχι σε αυτές τις επιλογές άλλοι παράγοντες των υποχρεώνουν, όπως είναι η υποχρεωτική μόρφωση που είναι φυσιολογική. Αισθάνεται τον προπονητή του στο πιο κοντινό του άτομο και πολλές φορές οι αποφάσεις του είναι για αυτόν απαράβατος νόμος. Περιμένει με ανυπομονησία τι θα πει ο προπονητής του και ποια θα είναι η δική του γνώμη για οτιδήποτε κάνει. Γιατί όμως αυτό, γιατί υπάρχει ο στόχος γι' αυτό. Και η υλοποίησή του περνά μέσα από τον προπονητή του. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και λεπτός χειρισμός από πλευρά του προπονητή. Θα αναφερθώ σε διάφορα στοιχεία προσωπικής μου εμπειρίας, σε συμπεράσματα που έχω καταλήξει. Έχω ξεκίνησει να κάνω τον προπονητή σε πολύ μικρή ηλικία, του 17,5 χρονών, και στο παιδικό και στο εθνικό στην ομάδα που αγωνιζόμουν. Και διαπίστωσα ότι κάθε παίκτης είναι διαφορετική προσωπικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο λόγω σωματοδομής και ικανοτήτων αλλά και διαφορετικού ψυχικού κόσμου λόγω του νεαρού της ηλικίας. Και ήταν τελείως διαφορετική από εμένα, όπως εκείνη τη στιγμή είχα μόνο παράδειγμα τον εαυτό μου γιατί δεν είχα τελείως καμία άλλη εμπειρία. Τότε κατάλαβα ότι για να μπορέσω να βοηθήσω τους παίκτες μου έπρεπε να κάνω ανάλυση της κάθε κίνησης. Πώς μπορεί να γίνει κάποιο καλύτερο τρόπο, αξιολόγηση δεξιότητας του αθλητή, καθώς και να εφαρμόσω την καλύτερη μέθοδο εμπέδωσης του κάθε αντικειμένου, ώστε όλοι να μπορούν κατά το δυνατόν να αφομοιώσουν τα μέγιστα και συγχρόνως να είναι χαρούμενοι για αυτό που κάνουν. Και όχι να αισθάνονται μειωτικά απέναντι στους συμπαίκτες τους. Ειλικρινά σας λέω, τότε έμαθα τον μπάσκετ. Αναγκαζόμουν και έκανα προπόνηση μετά την προπόνηση των αθλητών. Να βελτιώσω την δικιά μου την κατάσταση, να αισθανθώ πώς γίνεται κάθε κίνηση, κάθε λεπτομέρεια. Και ειλικρινά τότε έμαθα το μπάσκετ. Γιατί ήμουν 17 χρονών, και όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στο 16. Και βοηθήθηκα πάρα πολύ και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούσα να βοηθήσω και άλλους αθλητές. Κι όμως, κάτι μου έλειπε. Το γνώριζα, το είχα ακούσει, το είχα διαβάσει. Αλλά έτυχε ένα περιστατικό για να συνοθεί η λέξη ψυχολογία στο μυαλό μου και μέχρι σήμερα να με ακολουθήσει όλες τις αποχρώσεις της. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πολύ νεαρός προπονητής, έρχεται ένας νεαρός παίχτης, ένα δυνατό κορμί, από το σχολείο, παίρνω μέσα στα πολιτήρια,
στίβο το κεφάλι με τα κορδόνια του και ένα περιστατικό περίεργο. Με το ένα δάχτυλο να κρατάει το κορδόνι και να προσπαθεί με το άλλο χέρι να δέσει. Το λείπαν τα δύο δάχτυλα. Τα δύο. Το πώς τον κοίταζε, επειδή αισθάνεται αυτό, είπε έχω κάποιο πρόβλημα ότι μειονεκτούνε, γιατί μου λέει, κύριε δάσκαλε, ακόμη είδα από το σχολείο, δάσκαλε, νομίζω ότι είναι. Τι μπορώ να κάνω, μπορώ να παίξω μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή είπα ένα ψέμα, δεν ήξερα. Ήρθα και του είπα, υπάρχει στο MBA, είπε, μου του λέει πολύ παλάμη. Το παιδί αναπτύρωσε, εγώ δεν γίνω καλός παίχτης. Στην ομάδα και πράγματι, η επόμενη χρονιά ήταν σε αυτή την κατηγορία ο καλύτερος παίχτης. Και μετά από χρόνια έχει φτάσει και έπαιξε και εθνική ομάδα. Από ό,τι προσπαθούσα και ακόμη και σήμερα, προσπαθώ οι παίκτες μου να αισθάνονται άνετα στην προπόνηση, αλλά πολύ περισσότερο στον αγώνα. Ζητώ τη λεπτομέρεια και όταν γίνομαι παιχτικός, δημιουργώντας ψυχολογική καταπίεση στον αθλητή, τότε πρέπει να προσπαθώ να βρω έναν τρόπο την κατάλληλη στιγμή να τον ανεβάσω ακόμη και σε φάσεις σε οποίες δεν πρωταγωνιστείς ο ίδιος, ώστε να αισθάνεται ότι υπολογίζω όπως τους άλλους. Είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή ο οποίος φωνάζει τη δεδομένη στιγμή μες στο γήπεδο να δει τη δύναμη και να πει μέσα στα ποδητήρια μπράβο στον αθλητή του ότι έκανε μια φάση και να μην είναι συμβεί ότι παρέστηκε κάποιον αντίπαλο και δημιούργησε προϋποθέσει κάποιον άλλο να βάλει καλά. Και αυτό του αισθάνεται το αθλητή του ότι συμμετέχει και αυτός και δεν τον έχει παράμερο ο προπονητής του. Εγώ πιστεύω ότι καλή ψυχολογία και καλή διάθεση είναι το άφα, το ωμέγα του μπάσκετ. Για μικρούς και μεγάλους. Και μέχρι προχθές διάβασα ότι ο Τζέι Ράιτ, Βιλανόβα προπονητής, είπε ότι εγώ άλλαξα όλα τα προπονητικά μου σχέδια όταν έβαλα την ψυχολογία να περάσει σαν πρώτο στάδιο στους αθλητές μου. Και κέρδισα τα πάντα τελευταίες τρεις χρονιές. Είχα πολύ μεγάλους παίκτες που αισθανόταν αδύναμη. Κάποιες στιγμές και έπρεπε να κάνω κάτι για να νιώσουν και πάλι δυνατοί και να προσφέρουν αυτά που περίμενε η ομάδα. Από αυτούς, κάποιος μεγάλος αξία παίκτης κατά γενική παραδοχή μου είπε να αλλάξω τα συστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, διότι αγωνίζουν οι αντίπαλοι. Και ήταν αγώνας play-offs. Δηλαδή, μία χρονιά ολόκληρη παίζαν τα ίδια plays και στο τέλος αισθάνθηκε αδυναμία ο ίδιος. Τότε είχα την έγνωση να του πω ότι πρέπει ο συμπαίκτης να αλλάξει ταχύτητα μεταβίβαση της μπάλας, ώστε να είναι έκτατος ο αντίπαλός του. Μετά έβαλε τρία καλάθια και έρθει μόνο του. Κότσε, ευτυχώς του μίλησε. Δεν είχα μιλήσει καθόλου. Δεν είχα πει τίποτα. Απλώς προσπάθησα και έβγαλα από μέσα την ενοχή τη δική του αποτυχία και τον έκανα να σταθεί δυνατός. Η ψυχολογία τον έφυγε στα ύψη και η απόδοσή του επίσης. Ας επιστρέψω όμως στη ψυχολογία των νεαρών παιχτών. Σε συνδυασμό με την προσωπική του βελτίωση. Εδώ παρατηρούμε ότι διέρχεται από διάφορα στάδια. Ανάλογα με τον εκάστοτε καθοριζόμενο στόχο. Πρώτο τη ατομική βελτίωση. Πιστεύω, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι. Πρέπει να μάθουν σωστά οι αθλητές, αλλά στην ώρα τη προπόνηση και τις ώρες που έχουν, δεν νομίζω ότι ο αθλητής μπορεί να πάρει όλες τις πληροφορίες που θέλει, αν δεν κάνει επαναλήψεις και έξω από την αν δεν κάνει ατομική προπόνηση. Και είδα το παράδειγμα, ειλικρινά, όταν το είδα το γιο μου να παίζει μπάσκετ, και δεν μπορούσα να πάω στον προπονητή, γιατί ξέρετε, συμβαίνουν πολλές φορές οι παρασκευαστικοί μανάδε να λένε ο γιος του προπονητή, γι' αυτό τον βάζουν, παίζει, δεν κάνει, τρελάθηκα. Λέω δεν μπορεί να παίζει ο γιος μου καθόλου τρόπο. Και αναγκαστήκαμε, κάναμε, τον είπα να κάνουμε ατομική προπονήση. Ευτυχώς που το δέχτηκε, γιατί συνήθως τα παιδιά δεν έχουν τους πατράδες και βελτιώθηκε τα μέγιστα. Δεν θέλω να πω και για άλλους παίκτες για να μην βάλω ονόματα. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε συνεκτήμηση στο στοιχείο και πρόσφυγα τη γνώμη μας πού μπορεί να φτάσει. Έτσι, με κατάλληλη προπόνηση, το κρατά σε λειτουργική εγρήγορση ως προς το αντικείμενο, ενώ συγχρόνως του δίνει τα απαραίτητα μέσα πώς θα πετύχει στόχους χωρίς υπερβολές. Διότι ίσως υπάρξουν μεγάλες απογοητεύσεις. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι όσο μεγαλύτερη αθλητή στα περιθώρια βελτίωσης του στενεύουν και είναι φυσιολογικό. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι το τι πρέπει να βγουν στους αθλητές. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με τα προσόντα τους και τη σωστή τοποποίηση. Πόσες φορές δεν χρειαστήκαμε παίκτη στην ομάδα,
Ο ενώ δεν ήταν καλύτερος, όμως προσέφερε σε άλλους τομείς. Στο δέσιμο, τη βρώμικη δουλειά, είχαμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στην ομάδα όταν χρησιμοποιήσαμε σε σωστό χρόνο και σωστό τρόπο. Έχουμε μερικούς αθλητές που βοηθάνε στο κλίμα και στα αποδυτήρια όλη την ομάδα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε όμως αυτό, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, σε συνεργασία με το γυμναστή. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εγώ συνήθως δεν αφήνω τους γυμναστές να λειτουργούν μόνο μόνοι τους, αλλά πάω και τους λέω ότι έχω αυτά τα προβλήματα, πρέπει να βελτιώσουμε σε αυτούς τους τομείς. Και ζητάω τον γυμναστή μου να βρει τους κατάλληλους τρόπους με μπασκετικές, δεν μπορεί να ασκήσει και στο αλαφούμα, είναι μέσα στο μπάσκετ, ώστε να βρεθούν περισσότερο οι αθλητές. Και νομίζω ότι έτσι τους βοηθούμε περισσότερο. Δεύτερο, με την οικογένεια, συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον του παίκτη, γονείς μάνατζερ. Οι μάνατζερ έχουν γίνει σαν οικογένεια τώρα. Ίσως και περισσότερες φορές μιλάς με τον μάνατζερ παρά να μιλήσουμε με τους γονείς του. Λέγοντας πάντα την αλήθεια της δεδομένης στιγμής. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Διότι τα στοιχεία αλλάζουν από μια χρονιά στην άλλη. Και ο προσωπητής πρέπει να είναι κάτι και να πει την αλήθεια στον γονέα του, τι βλέπει εκείνη τη στιγμή. Είχα ο ίδιος ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Είχα έναν αθλητή μικρό που ήταν από οικογένεια η οποία ήταν πολιτική. Και έρθει η μάνα του και λέει: στην οικογένεια, η γενιά που είναι πολιτική. Τι πρέπει να κάνουμε, να αφήσουμε να παίξει μπάσκετ ή να τον φέρνουμε στο μονοπάτι που είναι πολιτική. Το δικιά σας απόφαση. Σήμερα το παιδί παίζει και μπορεί να παίζει και αύριο. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να παίξει σε αυτήν την ομάδα. Αν όμως έρθει ο Γκάλης και έρθει ο Γκάλης τότε, τι θα κάνει η ομάδα. Δεν θα βάλει τον Γκάλης και θα βάλει τον ίδιο αθλητή. Άρα τα δεδομένα αλλάζουν. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να πούμε την αλήθεια και να ξέρουμε που παρέχουμε. Συνεργασία με τον γιατρό. Όπως είπε ο γιατρός, συνεργασία με αθλίατρο και όπως και οποιοδήποτε άλλο σημείο. Μπορεί ο προπονητής να κάνει τον γιατρό κάποιο. Σε ορισμένες φάσεις, αλλά δεν είναι ο γιατρός. Πρέπει τα προβλήματα όλα να τα αναθέσουμε σε κάποιον άλλον ώστε να βρει και να μας δώσει τις ανάλογες λύσεις. Πάμε λίγο στο πιο δύσκολο κομμάτι. Συνεσωμάτωση. Συμμετάβηση από το εφηβικό στην αθλητική ομάδα. Εδώ χρειάζεται ο αθλητής ψυχολογική στήριξη. Τόσο γιατί βρίσκεται κάποια αδύνατη στιγμή, όσο και την αποδοχή από τους συμπαίκτες στο καινούργιο περιβάλλον. Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί μεταβαίνει από τη μικρή ομάδα στη μεγάλη και αλλάζουν εκεί οι ρόλοι του. Δεύτερον, η προπόνηση πρέπει να γίνει με κανόνες της πρώτης ομάδας. Τι σημαίνει αυτό, ότι στο εθνικό ή στο παιδικό που ήταν αυτής δεν προπονείται κανονικά, προπονεί του. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά τώρα τα χαρακτηριστικά από τη μία ομάδα στην άλλη και πρέπει να αντέξει ο παίκτης σε αυτά. Τόσο από τις αρχές που πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά του, όσο και από την αλλαγή που του επιβάλλεται στο παίξιμό του, στην αντιμετώπιση των διαφόρων καταστάσεων που δημιουργούνται εντός του αγωνιστικού χώρου, λόγω της αλλαγής στον χρόνο εκτέλεσης των βασικών κινήσεων του εντός του γηπέδου, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Μπορεί κάποιος αθλητής ο οποίος τον έχουμε πάρει και δεν υπομονή, να έχει πει σε κάποια άλλη κατηγορία. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ αγώνα Β' εθνικής ή Γ' εθνικής και το συγκρίνετε με έναν αγώνα που γίνεται στην Α1. Οι ταχύτητες είναι τελείως διαφορετικές. Όταν λέω ταχύτητες, όχι πόσο τρέχει ένας παίχτης. Πόσο περιφέρεται στο γήπεδο, πόσο τριμπλάρει. Η αναπήρηση της μπάλας από το έδαφος στο χέρι του αθλητή είναι σε τελείως διαφορετικός χρόνος. Το πώς πιάνει ο αθλητής την μπάλα και πώς την μεταφέρει. Γι' αυτό, όπως είπα και οι συνάδελφοι, πρέπει από μικρή ηλικία να κάνει όλες τις σωστές κινήσεις, αλλά πρέπει να το πιέσουμε και εκεί πρέπει να αλλάξουν οι χρόνοι. Εκεί πρέπει η συνεργασία του προπονητή με τον γυμναστή να είναι άμεση, ώστε να βρούμε το κατάλληλο τρόπο που μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Πάντα όμως η προπόνηση πρέπει να ανεξάρτητη στις απαιτήσεις ενός σκληρού αγώνα και κάτι περισσότερο. Πολλές φορές ακόμη δημιουργούμε ίδιες καταστάσεις που περιέχουν ήπια διαθετική αντιμετώπιση από αντίπαλο. Τράβημα φανέλας, πιάσιμο χεριών, για να καταγράψουν θετικά στους αθλητούς αντίξεις συνθήκες αλλά και τη συγκέντρωσή τους στο στόχο. Έχω ήδη παράδειγμα τον εαυτό μου. Ήμουν πιτσιρικάς, κάναμε προπονήσεις και έπαιζα με κάποιον πολύ πιο μεγάλο που όλη την ώρα με τραβούσε στο στομάχι, με τσιμπούσε, με βαρούσε
στην προπόνηση είχα απειβήσει, δεν ήξερα τι να κάνω. Και γυρίζω τον τρόπο και του λέω: γιατί το κάνει αυτό, μου λέει για να γίνει παιδί σου. Δεν καταλάβαινε, δεν το καταλάβαινε. Και ήταν γιατί παίξαμε τότε εδώ στην Πάτρη κιόλα. Μια ομάδα θα ανέβει στην ομάδα που ήμουν. Και παίξαμε μια ομάδα τη Πάτρη και ο αντίπαλό μου, όλοι που μου δώραν με σκηνικού και με τραγού τη Αντοστομάχη. Και δεν κατάλαβα τίποτα. Έπαιξα μέσα στο πέι, γιατί είπα τώρα πιζάμε και δεν είχα πιάσει. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά το έχω δει και σαν παράδειγμα. Είχε το DJ Cooper στο Πάουκ, είχαμε τον Αντώνη τον Κόνια, ο οποίο τότε ήταν στην παιδική ομάδα και τον βάζαμε να κοντραριστεί. Και ο Κούπερ όταν ήταν τον Κόνια, το μάτιζε στο ξύλο. Αυτό όμω τον έκανε πάρα πολύ. Τον έκανε άντρα από εκείνη τη στιγμή και έπαιξε πάντα. Από τη στιγμή που θα συγκεντρωθούμε και θα συνειδητοποιήσουμε του ορολογεί μα στο ρόλο του στην πρώτη ομάδα και θα πετούμε αυτόν στην αρχική του προσαρμογή. Αυτό είναι ένα στοιχείο τι θα ζητήσουμε στην αρχή από τον παίκτη μόλις τον βάλουμε στην πρώτη ομάδα. Πρέπει να ζητήσουμε αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. Για να μην του δημιουργήσουμε πρόβλημα, γιατί αλλιώς το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ από αυτήν μου τον έλεγα: παίζει την άμυνα, παίξει αυτή την άμυνα. Και του λέγαμε τον τρόπο τον οποίο ξέραμε ότι παίζει. Και σιγά σιγά θα βρει τα άλλα στοιχεία ο ίδιος μόνος του, μέσα του παιχνίδι. Ας πάμε τώρα να δούμε από την πλευρά του αθλητή τι γίνεται. Ποιος ο ρόλος στην ομάδα μέχρι να αντιληφθεί και να προσαρμόσει προσωπικά στο παιχνίδι της ομάδας του. Πρέπει να αποδεχτεί το καινούριο του ρόλο. Σκεφτείτε έναν αθλητή, ο οποίος παίζει στο παιδικό ή στο εθνικό, θα είναι στην πρώτη ομάδα. Θα είναι πολύ καλός αθλητής. Άρα στο παιδικό ή εθνικό θα παίζει τα 8 λεπτά. Ή θα παίρνει πολλές προσπάθειες. Ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Και αμέσως παίζει στην πρώτη ομάδα και αλλάζει τελείως η ρόλη που θα έχει αυτός. Ψυχολογία του, πώς θα τη στενεί, πώς θα το πάρει. Δεν πρέπει να το χάσουμε, πρέπει να τον έχουμε ενεργό. Άρα πρέπει να δούμε τον τρόπο πώς θα περάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να στηρίξουμε τον παίκτη σε δύσκολες στιγμές για το λιγότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Σκεφτείτε να βγει ένας νεαρός αθλητής και να παίξει απέναντι στον Διαμαντίδη. Έχει σταματήσει όλους τους καλύτερους ομάδους. Αμερικάνους, οτιδήποτε που έχουν έρθει στην Ευρώπη. Δεν καταλάβει τίποτα. Βάζετε έναν νεαρό που είναι να παίξει την ψυχολογία του εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να το αποφύγουμε όσο μπορούμε. Αλλά εάν τύχει, πρέπει να καταλάβει ότι με αυτούς τους παίκτες θα είναι αντίπαλος και πρέπει να παλέψει όσο μπορεί περισσότερο. Και όχι να αποφύγει τη σύγκρουση. Ένα ακόμη στοιχείο είναι η αποδοχή δεύτερου ρόλου. Γιατί είπαμε, είχε πρώτο ρόλο στο παιχνίδι όταν ήταν μικρός, έπαιρνε πολλές προσπάθειες. Όταν έρθει μεγάλο μπράτη και να παίξει 10 λεπτά και να ακουμπήσει την μπάλα στην επίθεση. Μόνο πασάρει και είναι δεξιά-αριστερά. Εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο μέσα στο παιχνίδι να του δώσουμε κομμάτια παιχνιδιού που να αισθάνεται ότι είναι στην ομάδα. Έχει κάποιο ρόλο και όχι ότι συμπληρώνει απλώς το 12. Ή τον βάζουμε σε ορισμένες στιγμές που κερδίζουμε 20 πόντους και λέμε πάρ' την μπάλα και σούταρε. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι προσαρμογή του αθλητού στην πρώτη ομάδα. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε από αυτόν μελλοντικά με σωστή και μεθοδική καθοδήγηση στη μετέληξή του στην ομάδα. Αυτό το βλέπουμε μέρα στη μέρα. Συγκεντρωτικά, εμείς πρέπει να μάθουμε στον αθλητή να δίνει πολύ περισσότερα από όσα παίρνει. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Τώρα μιλούμε για ψυχολογία, μετά από ανάλυση δεδομένων παίκτη, αλλά δεν πρέπει να αλλοιώνεται η συμπεριφορά του προπονητή και του παίκτη. Δηλαδή υπάρχουν κόκκινες γραμμές και αυτές πρέπει να τις κρατήσουμε. Δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση, όπως είπα, είναι εξάρτηση, ότι δεν πρέπει να υπερβούμε ορισμένους κανόνες. Πρέπει να καταλάβει ο παίκτης τη θέση του προπονητή, αλλά και ο προπονητής τη θέση του παίκτη. Η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει φυσιολογικά και μεθοδικά, γιατί μπορεί να φτάσουμε στο σημείο που ο φόβος να γίνει αφέτης και ο παίκτης κλάβος. Και θα είναι το χειρότερο πράγμα, πάμε στην ψυχολογία του μικρού αθλητή, όταν λέει πρέπει αυτό να το αποφύγουμε. Αν συνεπιστήσουμε όλα αυτά που έχω πει, ο προπονητής επομίζεται πολλούς ρόλους. Είναι δάσκαλος. Μοιεί σε όλα τα μυστικά του μπάσκετ. Μπορεί να παραμοιαστεί με την ειδική σεβασμό, χαρακτήρα και ήθος. Γιατί για να γίνει κάποιος αθλητής, μεγάλος παίκτης, δεν αρκεί να παίζει καλά. Αλλά διαθέτει ήθος, ευπρέπεια και σεβασμό προς όλα τα μέλη της ομάδος και στο φιλάθλων κοινό και στην κοινωνία.
Ο προπονητής πρέπει να γίνει ψυχολόγος, πρέπει να γίνει να εντρέψει σαν γιατρός, ως σύμβουλος, ως οργανωτής, ως εμπνευστής της πειθαρχίας και πειθαρχία ως προς τη συμπαίκτη, όπως τα ωράρια της λειτουργίας και όπως τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και σίγουρα ο προπονητής πρέπει να είναι ηγέτης και υπάρχουν πάρα πολλά είδη ηγεσίας. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, έχουν αναπτυχθεί στον τρόπο της ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και έχουν καταλήξει ότι το πολυδιάστατο μοντέλο ηγεσίας σύμφωνα με το οποίο η σύγκληση των τριών τύπων ηγετικής συμπεριφοράς, ενδεικνυόμενη, προτιμόμενη και αντιλαμβανόμενη, έχει θετική επίδραση στην απόδοση του παίκτη και της ομάδος, αλλά και στην ικανοποίηση των παικτών ασχέτου αποτελέσματος να χαίρονται για το παιχνίδι. Με βάση το πολυδιάστατο μοντέλο ηγεσίας, δημιουργήθηκε η κλίμακα ηγετικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό, με σκοπό τη μέτρηση της συμπεριφοράς του προπονητή όταν καθοδηγεί τους αθλητές του. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε, για την προσφυγική ομιλία, πραγματικά. Ευχαριστούμε. Επειδή μόλις τελείωσαμε το πρώτο μέρος και δεν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, θα ήθελα να πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα, για ένα καφέ δίπλα. Οπότε εκεί με τους ομιλητές θα το ρωτήσετε κατά μόνος πια ό,τι θέλετε. Πριν φύγουμε μονάχα, θα ήθελα να καλέσω λίγο τον κύριο Τάκη Τσαγκρόνη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αιγίδα αυτή η πρώτη ημερίδα. Και αμέσως μετά το χωρίσουμε. Καλά, συγγνώμη για την καθέση. Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και για την ελληνική ομοσπονδία το να πραγματοποιείται αυτή η ημερίδα σήμερα εδώ. Με το άκουσμα αυτής της του γεγονότος από τον Προμηθέα, αμέσως θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να είναι κάτω την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας και να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν, να διεπιπληρώσουμε κάθε χρόνο, διότι όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πλέον ξεφύγει από το θέμα της εμπειρίας και μόνο, αλλά χρειαζόμαστε και την επιστημονική βοήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχηθώ του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.